Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους από τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Τα αιτήματα των βιομηχάνων του Εύρου για το φυσικό αέριο. Κλειστό μέχρι νεοτέρα στο τελωνείο των Καστανεών. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των τροφίμων του Ιωακημίου γυροκομείου στο νέο κτίριο. Η δημόσια επιχείρηση δικτύων διανομής αερίου, κυρίες και κύριοι, στείνει εργοτάξια σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου που θα ωφελήσουν όχι μόνο τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις. Οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη από την Ξάνθη και θα επεκταθούν σταδιακά στην υπόλοιπη περιφέρεια. Εν ώψη αυτών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Εύρου καλεί τη δημόσια επιχείρηση στο δίκτυο να ενταχθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της βιομηχανικής περιοχής, όπου εξάλλου είναι ήδη εγκατεστημένο το φυσικό αέριο. Στο υποκατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου στις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πρέπει να ενταχθούν και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εισόδους των πόλεων, όπως στην περίπτωση του επαρχιακού δικτύου Λουτρών Αλεξανδρούπολης, δήλωσε στην Δέλτα Τηλεόραση ο Χρήστος Γιορδαμλής, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Βιοτεχνών Εύρου. Αυτό που είναι προτεραιότητα στον νοδικό άξονα από Αλεξανδρούπολη προς Λουτρά, όπου υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες είτε σε θέρμανση είτε σε παραγωγή, με κατανάλωση πετρελαίου για εσωτερική χρήση, αντίστοιχα ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα είναι σημαντικό η πρόβλεψη της πολιτείας να μην μείνει μόνο μέσα στην πόλη, αλλά να δώσει την εύκολη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που είναι είτε δεξιά και αριστερά του οδικού άξονα και στους οικισμούς αντίστοιχα στη Μαΐστρο, στον Απαλό, στην Άνθεια, να δοθεί αντίστοιχα η δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο θα κάνει πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, αφού θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος, επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Περαιτέρω τόνισε πως υπάρχουν σημαντικά ωφέλη και για το περιβάλλον. Χαμηλότερο κόστος με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αυτό το χαμηλότερο κόστος καταλαβαίνετε ότι για τις επιχειρήσεις σημαίνει πιο ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας, χαμηλότερο κόστος παραγωγής, καθότι το ενεργειακό στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι το τρίτο ή το τέταρτο μεγαλύτερο κόστος που αντιμετωπίζουν και είναι ένα μεγάλο handicap, ειδικά συγκρινόμενο το ενεργειακό κόστος της χώρας ως προς τις όμορες περιοχές, καθότι εμείς εδώ στην περιοχή γειτνιάζουμε και με τη Βουλγαρία και με την Τουρκία, όπου το κόστος της ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι σε εμάς. Ως εκ τούτου περιμένουμε, θα έλεγα, με αγωνία το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί η εγκατάσταση της υποδομής για το φυσικό αέριο. Η βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης διαθέτει ήδη δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτό από μόνο του, ωστόσο, δεν αποτελεί κίνητρο για τη δραστηριότητα στην περιοχή. Η οικονομική κρίση οδήγησε την πλειοψηφία των μονάδων στο Λουκέτο, με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργεί μόνο ψήφιος αριθμός εργοστασίων. Ο αριθμός είναι πολύ μικρός από την λειτουργία των υποδομών, καθότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν πραγματικά μεγάλη κατανάλωση. Υπάρχει υποδομή και το φυσικό αέριο είναι στη βιομηχανική περιοχή. Δυστυχώς εκεί υπάρχουν άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ενέργεια, έχουν να κάνουν με τις υποδομές, το μεταφορικό κόστος και άλλα που οδηγούν τις επιχειρήσεις τις μεγαλύτερες να αποεπενδύουν από την περιοχή. Mm-hmm. Αλλά η ΒΠΕ έχει ήδη πρόσβαση σε φυσικό αέριο. Η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου ξεκίνησε από την Ξάνθη και σύντομα θα επεκταθεί σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, όπως επίσης σε Καβάλα και Δράμα. Το φυσικό αέριο θα προσφέρει όχι μόνο καθαρότερη αλλά και φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Εκτιμάται πως θα υπάρξουν 100.000 συνδέσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε βάθος δεκαετίας αυτές μπορούν να φτάσουν τις 170.000. Στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία προβλέπει το άνοιγμα και άλλων πυλών εισόδου της χώρας στο πλαίσιο της άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχε επιβάλει η πανδημία. Ανάμεσα σε άλλες περιλαμβάνεται και η πύλη εισόδου των Καστανεών, Τελωνίο, το οποίο άνοιξε στα χαρτιά από την 1η Ιουλίου, ωστόσο παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Υπενθυμίζεται ότι το Τελωνίο παραμένει κλειστό ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου του 2020, οπότε και άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι μετανάστες από την τουρκική πλευρά. Μπορεί η κυβέρνηση να έδωσε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του Τελωνίου των Καστανεών, προχωρώντας σταδιακά στην άρση των μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού, μόνο που αυτό έκλεισε για άλλον λόγο. Η διέλευση από το σημείο έχει σταματήσει από τις 28 Φεβρουαρίου του 2020, οπότε άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι μετανάστες. Έκτοτε το Τελωνίο παραμένει κλειστό, κατάσταση η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το radioevros.gr, μπορεί να έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ, το οποίο ορίζει το άνοιγμα των χερσαίων πυλών εισόδου για τη χώρα από την 1η Ιουλίου και το Τελωνίο Καστανεών να περιλαμβάνεται σε αυτό, ωστόσο παραμένει κλειστό. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται περαιτέρω ότι σε επικοινωνία του Ράδιο Εύρος με τις τελωνιακές αρχές της Καστανιές έγινε γνωστό πως ισχύει το γεγονός πως κλιμάκιο του ΕΟΔΗ έχει εγκατασταθεί κανονικά όπως προβλέπει το ΦΕΚ, λόγω της υποχρέωσης να είναι σε υγειονομική ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μένει να αλλάξει και το ισχύον καθεστώς που σφράγισε αρχικά τις Καστανιές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από την 1η Ιουλίου θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση οι παρακάτω χερσαίες πύλες εισόδου: Προμαχώνας, Εύζωνη, Νίκη, Δοϊράνη, Καστανιές, Κήπη, Ορμένιο, Νυμφαία, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά. Από τις 2 Ιουλίου θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση η δίωδος της εξοχής. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά αναλυτικότερα, κυρίες και κύριοι, καλησπερίζοντας ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας μέσω Skype. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ναι, μεν έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως το άνοιγμα του τελωνίου της Νυμφαίας. Παραμένει ωστόσο κλειστό μέχρι νεοτέρας. Και θέλω να ρωτήσω, διότι προξενείται μία εντύπωση σε σχέση με αυτό, πώς ελήφθη αυτή η απόφαση? Ναι, των Καστανεών εννοείται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, των Καστανεών. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το τελωνίο των Καστανεών έκλεισε πριν κλείσουν όλα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ναι. Επομένως, είχαμε ένα πρώτο κλείσιμο αποκλεισμού του σημείου διέλευσης, τόσο στην είσοδο όσο στην έξοδο. Έχουν μπει και τα οδοφράγματα, υπάρχουν τα φυσικά αυτά εμπόδια και τα τεχνητά που βάλαμε. Σήμερα έρχεται το ΦΕΚ, το οποίο δίνει το δικαίωμα του ανοίγματος για τους υγειονομικούς λόγους. Αυτό... Μίλησα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν σημαίνει ότι θα ανοίξει το τελωνίο των Καστανεών. Έχουμε πει ότι πρέπει να εκλείψουν οι άλλοι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στο κλείσιμό του, έτσι ώστε να μπούμε σε μια συζήτηση ανοίγματος αυτού του τελωνιακού συνοριακού σταθμού. Στο διατάφτα μπορεί να βγει και το ΦΕΚ και να δίνει το δικαίωμα σε αυτούς τους μεθοριακούς σταθμούς να ανοίξουν, αλλά στην πράξη των Καστανεών δεν θα ανοίξει ακόμη. Δηλαδή, μπορεί επίσημα να φαίνεται ότι πληρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, ότι χρειάζονται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να ανοίξει. Ωστόσο, αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο των Καστανεών, να αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση που γνωρίζουμε όλοι. Αυτή τη χρονική στιγμή που συζητάμε, γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση, κάποια στιγμή θα γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση για το άνοιγμα του τελωνίου των Καστανεών. Έχω καταθέσει ξεκάθαρα την άποψή μου, είμαι υπέρ της εξωστρέφειας, ξέρουμε ποια προβλήματα δημιουργούνται, θα πρέπει η κυβέρνηση να λύσει κάποια από τα θέματα, κυρίως αυτά που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, έτσι ώστε με το άνοιγμα των συνόρων να μην έχουμε πάλι την τεράστια οικονομική αιμορραγία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όσο μάλιστα τώρα με την ισοτιμία ευρώ και τουρκικής λίρας. Θα πρέπει να διασφαλιστούν όλα εκείνα τα προαπαιτούμενα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για ένα άνοιγμα και του τελωνιακού σταθμού των Καστανιών. Άρα αυτό που σας προβληματίζει, κύριε Δήμαρχε, όπως το καταλαβαίνουμε έτσι, είναι και η οικονομική εκροή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από
την χώρα μας προς την γείτονα χώρα και είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να λυθεί σχετικά άμεσα. Είναι ένα, ναι, είναι ένα δυσάρεστο δεδομένο που έχουμε όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να θωρακίσουμε πρώτα την περιοχή μας, έτσι ώστε η διασυνοριακότητα να μετατραπεί όντως σε πλεονέκτημα και να μην είναι ένα μειονέκτημα και να αιμορραγεί η τοπική οικονομία. Γιατί η αλήθεια είναι ό,τι και να πιστεύουμε ο καθένας μας σε σχέση με τον πατριωτισμό μας, για να το θέσω και αυτό, όταν μιλάμε για τεράστιες οικονομικές διαφορές σε οποιοδήποτε προϊόν, καταλαβαίνετε και με αυτήν την κρίση ότι είναι μία διέξοδος για τους συνδημότες μας και όχι μόνο για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό επιμένω και συνέχεια σε όλους τους κυβερνητικούς αυτό λέω, πρέπει να θωρακιστεί οικονομικά η περιοχή, έτσι ώστε να μην γίνουμε εσωστρεφείς ή να μην αναγκαστούμε να υπερασπιζόμαστε αυτή την εσωστρέφεια. Πώς εκλαμβάνεται η όλη αυτή κίνηση, που δεν είναι φυσικά κάτι το καινούριο, απλώς αυτό που είναι καινούριο είναι το γεγονός ότι δεν ανοίγει ακόμη, από ό,τι φαίνεται, το τελωνείο των Καστανεών, στις συζητήσεις που γίνονται στην τοπική κοινωνία και γενικότερα και σε αυτά που θα υποθούν στην μεγάλη αυτή συζήτηση που, όπως λέτε, πρέπει να γίνει. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Οριστιάδα? Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις αρχικά από την τοπική εμπορική κοινωνία, τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα, παρόλο που οι πολυτούργησαν τα καταστήματα ήταν κλειστά για μεγάλη περίοδο, είδε οι τζίροι του ξαφνικά να ανεβαίνουν σε ένα ποσοστό της τάξης του 25-30%, επειδή διακόπηκε αυτή η οικονομική αιμορραγία προς την γειτονική μας χώρα. Υπάρχουν και κάποιες πάντα ακραίες φωνές, για να φύγω από τον εμπορικό κόσμο, που θα λένε μια ζωή ότι τι δουλειά έχουμε να ανοίξουμε τα σύνορα με τους Τουρκαλάδες. Είμαστε ενάντια σε αυτήν την άποψη. Ξαναλέω, είμαι υπέρμαχος της εξωστρέφειας με κανόνες, με όρους και με προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στο δικό μας το καβούκι. Θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις, να πρέπει και η γειτονική χώρα, εννοείται, αυτό το θεωρώ ότι θα είναι από τα πρώτα που θα πρέπει να διασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν θα προβεί σε ανάλογες προκλήσεις και αυτά πρέπει να επιβληθούν όχι μόνο από την κυβέρνηση μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Ξαναλέω όμως, και ας γίνομαι κουραστικός, διασφάλιση οικονομικών προϋποθέσεων, έτσι ώστε ξαφνικά να μην δούμε το φαινόμενο, μια ήδη ρημαγμένη τοπική οικονομία να έχει μεγαλύτερες ακόμα τεράστιες πληγές. Τώρα, πόσο υπολογίζετε ότι θα διαρκέσει η παραμονή του κλεισίματος του τελωνίου των Καστανέων? Ασφαλή πρόβλεψη κανείς δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο με την κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω αν οι βουλευτές ξέρουν κάτι παραπάνω. Σε εμάς το λένε στο άμεσο μέλλον ότι θα ανοίξει και αυτή η συζήτηση και θα πάρθει η κατάλληλη απόφαση στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεν μπορώ όμως να κάνω καμία πρόβλεψη για τη χρονική στιγμή που θα συμβεί αυτό. Γιατί έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε και σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με αυτό που λέτε, με τη διασφάλιση μιας σταθερής οικονομίας τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία που θα λάβει πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα για να έχουμε αποτελέσματα, χωρίς να θέλουμε φυσικά να δημιουργήσουμε και κάποιο κλίμα σε αυτούς που μας ακούν, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω μένει λίγο αόριστα τώρα στην συζήτηση. Συμφωνώ στο σκεπτικό σας, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές κινήσεις τόσο όσον αφορά την αμυντική θωράκιση και τα εμπόδια, είτε λέγεται φράκτηση, είτε όλη η άλλη υποδομή που πρέπει να ολοκληρωθεί, και με παρεμβάσεις και με τα μέσα, τα παρακολούθηση, τα ηλεκτρομηχανολογικά και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά το κυριότερο, να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό ότι δεν θα έχουμε παρόμοια φαινόμενα όπως το Μάρτιο του 20, αλλά και ξαναλέω την οικονομική θωράκιση της περιοχής μας. Γιατί κακά τα ψέματα δεν επαφίεται μόνο στην εθνική συνείδηση του καθενός μας αν θα επισκεφτεί την Τουρκία ή αν θα αγοράσει. Όταν ένας συνδημότης με έναν συμπολίτη μου δεν μπορεί οικονομικά να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του και έχει κάποια είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζεται να προμηθευτεί και οι τιμές είναι στο 1/10 ή στο 1/5, καταλαβαίνετε ότι είναι ο πειρασμός, να το πω απλά, πολύ μεγάλος. Αυτά πρέπει να θωρακίσουμε για να μιλήσουμε για το άνοιγμα. Κύριε Μαυρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό για την συζήτησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με τη συνδρομή στρατού ΕΚΑΒ αλλά και ιδιωτών, ολοκληρώθηκε η απαιτητική επιχείρηση με εγκατάσταση των τρόφιμων του Ιωακιμίου Γυροκομείου από το κέντρο της πόλης στις νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 1ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Μάκρης. Με ασθενοφόρα των παραπάνω φορέων αλλά και λεωφορείο το οποίο διέθεσε ο Δήμος, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια οι 60 ηλικιωμένοι και εγκαταστάθηκαν στα δωμάτια τους. Όσον αφορά στο παλιό γυροκομείο, αυτό θα αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ανέφερε ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Εδώ είμαι! Σε περιμένω! Αυτή είναι η κυρία Βασιλική, τρόφιμος του Ιακίμιου Γυροκομείου Αλεξανδρούπολης, η οποία το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις νέες εγκαταστάσεις του γυροκομείου στο 1ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Μάκρης. Την υποδέχεται ο διευθυντής του γυροκομείου Παύλος Βαρελάκης. Με την άφιξή της ανακοινώνεται το όνομα στους εργαζόμενους, τσεκάρεται στη λίστα και οδηγείται στο δωμάτιό της. Έως τις 10 το πρωί είχαν μεταφερθεί ήδη με ασθενοφόρα οι περισσότεροι από τους 40 κατάκητους τρόφιμους, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν με λεωφορείο. Είναι μια μέρα φορτισμένη συναισθηματικά, γιατί ύστερα από 60 χρόνια που λειτουργεί το Ιωακίμιο Γυροκομείο στην Οδό Βελισσαρίου στην Αλεξανδρούπολη, μετά και την επέκτασή του έφτασε και την ανακαίνιση που έγινε πριν από 10 χρόνια, 12, φτάσαμε στην ανάγκη πλέον να φέρουμε τους ανθρώπους μας σε αυτό το καινούριο κτίριο που ολοκληρώθηκε. Έχει κάποιες ατέλειες ακόμα μέσα, αλλά θα γίνουν σιγά σιγά, πρώτα ο Θεός. Οι άνθρωποι μας είναι συγκινημένοι. Μου λένε, εγώ είμαι από το πρωί εδώ και μου λένε ότι στο Ιωακίμιο και οι νοσηλευτές και οι τρόφιμοι κλαίγοντας φεύγουν, συγκινημένοι. Γιατί είναι ένας χώρος που τον ξέρουν, τον ζουν, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μεταφυτεύονται και εύκολα. Φεύγουν να έρθουν σε κάτι καλύτερο, πιο ευήλιο, ευάερο, προετοιμασμένο καλά, αντάξιο αυτών των ηλικιωμένων ανθρώπων που πριν από μας διαφέντευαν τις ζωές τους και τις οικογένειές τους, την πόλη μας και τις δραστηριότητές της. Το νέο Ιωακίμιο Γυροκομείο είναι 5.000 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 106 ατόμων. Διαθέτει δίκλινα δωμάτια με ατομικά μπάνια και μπαλκόνια. Υπάρχουν ακόμα κάποιες μικρές δυσκολίες μέσα και ανάγκες, όπως μία ανάγκη την οποία επικαλούμε τη βοήθεια όλων των Αλεξανδρουπολιτών, είναι ότι το κτίριο αυτό δυστυχώς δεν προεβλέφθη να έχει σίτες. Και καλοκαίρι χωρίς σίτες είναι πολύ δύσκολο. Έχω συναντήσει αυτές τις ημέρες και καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, που ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση, ανάλογη, πολύ μεγαλύτερη εκείνη βέβαια, ήταν όταν μεταφέρθηκε το νοσοκομείο μέσα από την πόλη στο πανεπιστημιακό που είναι σήμερα. Εμείς είμαστε πολύ μικρότερη μονάδα, αλλά κάτι ανάλογο έζησα τότε και εκείνο, και εκεί. Νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί τα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο του στρατού μας, με εντολή του στρατηγού μας, ένα ασθενοφόρο του ιατρικού κέντρου Δημόκριτος και το νοσοκομείο στη διάθεσή μας και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ευγνωμονώ τον κύριο Δήμαρχο, γιατί σε λίγο το λεωφορείο θα φέρει τους περιπατητικούς. Από τις 7.30 ώρα το πρωί αρχίσαμε όλη αυτήν τη γιγαντιαία κινητοποίηση. Οι παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Βελισσαρίου, θα αξιοποιηθούν. Με ποιον τρόπο είναι άγνωστο ακόμα, ανέφερε ο Μητροπολίτης. Ωστόσο, τόνισε πως γίνονται διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία. Τα άλλα θα παραμείνουν όλα στη θέση του. Δηλαδή, το κτίριο θα παραμείνει και στην εσωτερική του και στην εξωτερική του μορφή, γιατί σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα ενεργειακά άψογο κτίριο με την ανακαίνιση που κάναμε πριν από 10 χρόνια και συνεννοούμεθα με τον κύριο Δήμαρχο και ακούω και προτάσεις, σκέψεις κατοίκων της πόλεως και φορέων προκειμένου να το αξιοποιήσουμε για τον καλύτερο τρόπο. Κάτι βέβαια εγώ ζητώ να είναι που θα προσυδειάζει, είναι η ιδιοκτησία της Μητροπόλεως, να προσυδειάζει στο χαρακτήρα του ναού που υπάρχει δίπλα των Αγίων Αναργύρων και που θα συνεχίσει να λειτουργεί και του τάφου του Μητροπολίτου Ιωακήμ Καβύρη. Το κτίριο αυτό θα έχει πάλι το όνομα του Ιωακήμ.
Στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, θα βρεθούν 12 διάσημοι ποδοσφαιριστές που πριν από 17 χρόνια ανέβηκαν στην κορυφή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι νικητές του Euro 2004 θα συναντήσουν μικρούς ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 12 ετών και θα τους διδάξουν τρόπους προπόνησης αλλά και ευγενή άμυλα. Το Σάββατο 3 Ιουλίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υποδέχεται τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004. 12 μέλη της ομάδας που κατέπληξε την Ευρώπη το 2004 θα δώσουν το παρόν στο στάδιο Φώτης Κοσμάς για να συναντήσουν μικρούς ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 12 ετών, αγόρια και κορίτσια και να μοιραστούν τις αξίες, τα ιδανικά και την χαρά του αθλητισμού. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε το Σάββατο στις 3 του μηνός τους θριαμβευτές του Euro του 2004, την εθνική ομάδα τότε, η οποία θα έρθει σχεδόν σύσσωμη εδώ στην Αλεξανδρούπολη, σε ένα τουρνά που γίνεται τα τελευταία χρόνια που το κάνουν οι ίδιοι ως διοργανωτές, για να μπορέσουν να δουν τα παιδιά της ηλικίας K12 τόσο της Αλεξανδρούπολης όσο και της ευρύτερης περιφέρειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο σκοπός και ο στόχος είναι μέσα από αυτή τη δράση να βρεθούν τα επόμενα ταλέντα που θα μπορέσουν να στελεχώσουν τις ομάδες αύριο μεθαύριο και κατ' επέκταση ίσως κάποια από αυτά και την εθνική ομάδα. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή γιατί από τότε, από τον θρίαμβο του 2004, δεν ήρθαν ποτέ στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από συζητήσεις αρκετό καιρό μπορώ να πω με τους υπευθύνους από την μεριά μας, του Δήμου, καταφέραμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ και μάλιστα με μια συμβολική ημερομηνία, την παραμονή της κατάκτησης, της επετείου της κατάκτησης του Euro, που ήταν η 4 Ιουλίου τότε. 3 Ιουλίου λοιπόν θα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη. Οι Γιώργος Χαραγκούνης, Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Χαριστέας, Τραϊανός Δέλας, Τάκης Φίσας, Άγγελος Μπασινάς, Ζήσης Βρίζας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Φάνης Κατριανάκης, Στέλιος Βενετίδης, Κώστας Κατσουράνης και Βασίλης Λάκης θα γίνουν μέντορες των παιδιών σε μια προσπάθεια να τους διδάξουν τον σωστό τρόπο προπόνησης, τις αξίες του εφαγωνίζεστε και της ευγενούς άμυλας, μιλεύοντας τον χαρακτήρα και την οτροπία τους. Αυτό θα γίνει σίγουρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με όλα τα παιδιά και τις ομάδες εκεί, αφού θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα περίπου αυτή η δράση. Και σε όλο αυτό το διάστημα, όλα τα παιδιά που θα επισκεφτούν τον χώρο εκεί θα μπορούν να έρθουν σε επαφή γιατί οι ίδιοι θα τους κάνουν προπόνηση, οι ίδιοι θα γίνουν για λίγες ώρες μέντορες αυτών των παιδιών και οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τους μεταμπαλεύσουν κάποια πράγματα μέσα από την δράση αυτή. Να τους πούν κάποια μυστικά, να το πω έτσι, δικά τους και φυσικά να μοιραστούν και την εμπειρία που είχαν από την κατάκτηση του Euro του 2004. Αγόρια από τις Ακαδημίες της Καβάλας, της Δόξας Δράμας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, του Ορέστη Οριστιάδας, του Απαλού Αλεξανδρούπολης, των Θρακών Κομωτινής, του Ποντιακού Αλεξανδρούπολης και του Ice Soccer Academy, αλλά και κορίτσια από τις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Σουφλή 2018 και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης θα γνωρίσουν από κοντά τους ποδοσφαιρικούς θρύλους και θα διδαχθούν μυστικά του ποδοσφαίρου. Στο σύνολο της διοργάνωσης θα τηρηθούν απαρεγκλήτως όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Με τα σημερινά δεδομένα είναι κλειστές αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις για το κοινό. Πρόσφατα βγήκε μια οδηγία για 50 περίπου άτομα που θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα. Επειδή πιθανότατα να έχουμε κάποια τροποποίηση αυτού, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο εμείς όσο και οι άνθρωποι από τους Legends του 2004 με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ώστε να μπορέσουν να τους δουν από κοντά και να τους γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι θα τηρήσουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα δίναμε το δικαίωμα σε κανέναν να πιστεύει ότι μπορεί να είναι ελεύθερη η είσοδος για τον οποιονδήποτε. Σύμφωνα με τον κύριο Βουρδόλη, στο τραπέζι του διαλόγου είναι να γίνει η ποδοσφαιρική αυτή εκδήλωση θεσμός. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η συζήτηση βρίσκεται σε πρόωρο στάδιο, αφού η πανδημία του κορονοϊού έχει επιφέρει μια σειρά μέτρων που έχει περιορίσει την εκδήλωση σε μόνο μία ημέρα. Κανονικά, τέτοιου είδους διοργάνωση διαρκεί περίπου 3 ημέρες. Η διοργάνωση του Σαββάτου θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι περίπου τις 5 το απόγευμα. Ήδη με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Ζαμπούκη, το έχουμε συζητήσει και ήδη έχουμε μεταφέρει την επιθυμία μας στην ομάδα να τους έχουμε συχνότερα κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τουρνά γινόντουσαν, θα έπρεπε να γίνονται τριήμερα, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων, αντιλαμβάνεστε, το έχουν κάνει σε μία μέρα και ως εκ τούτου δεν προλαβαίνουν να δουν όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και λοιπόν έχουμε πει να συνεργαστούμε και για τα επόμενα χρόνια, ώστε η εθνική ομάδα του Euro του 2004 να μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο εδώ και να βλέπει τα παιδιά της περιοχής μας.
Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, ναυτιλίας και διασώστης πληρωμάτων ασθενοφόρων είναι μεταξύ άλλων οι ειδικότητες που προτείνονται να λειτουργήσουν από τη νέα χρονιά στο Δημόσιο ΙΕΚ της Αλεξανδρούπολης. Εντός των ημερών στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ θα αναρτηθούν αναλυτικά οι 11 ειδικότητες για τις οποίες μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον οι πολίτες, προκειμένου να δημιουργηθούν τμήματα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τοπικούς φορείς του Εύρου είναι οι ειδικότητες που προτείνει η Διευθύνση του Δημόσιου ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης να λειτουργήσουν από τη νέα χρονιά. Αυτές είναι στέλεχος διοίκησης και οικονομίας ναυτιλίας, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών ή βοηθός φαρμακείου, τεχνικός θερμικών εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τεχνικός δασικής προστασίας, δημοσιογραφίας, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων, βοηθός εργοθεραπείας, βοηθός βρεφονιπιοκόμων και διασώστης πληρωμάτων ασθενοφόρων. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών της Διεύθυνσης του Δημόσιου ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης με τους τοπικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και ΟΤΑ, με σκοπό να επιλέξουμε τις καλύτερες ειδικότητες του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης για το επόμενο έτος κατάρτισης. Έγιναν πολλές επαφές. Η τελευταία σήμερα που πραγματοποιήθηκε έγινε με τον κύριο Δήμαρχο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος προτείνει μια καινούργια και πολύ επίκαιρη ειδικότητα. Λοιπόν, ο σκοπός γενικώς της επιλογής των ειδικοτήτων είναι να επιλέξουμε ειδικότητες που να έχουν άμεση σχέση με την τοπική αγορά εργασίας, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να έχουν μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μετά από φοίτηση 2 ή 2,5 ετών το πολύ. Και γιατί όχι να έρθουν να φοιτήσουν, να σπουδάσουν στην πόλη μας και καταρτιζόμενοι και από άλλες πόλεις. Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ στις 5 Ιουλίου, όπου οι πολίτες μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τα τέλη του μήνα. Στα τέλη Αυγούστου θα κατατεθούν οι προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και θα εγκρίνει τις ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν. Στα πλαίσια ιχνηλάτησης των αναγκών που προκύπτουν από την αναβάθμιση του λιμανιού, των αναγκών για νέες θέσεις εργασίας, αλλά και κυρίως για την άμεση αποκατάσταση των ειδικοτήτων που θα προκύψουν, ως Δήμος Αλεξανδρούπολης προτείναμε στο Υπουργείο Παιδείας μέσω της Διεύθυνσης των Δημοσίων ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο πλαίσιο συνεργασίας, την δημιουργία ειδικοτήτων, ειδικότητας κεντρικής γύρω από την αυτοσύνη της πόλης. Έτσι προτείναμε την ειδικότητα που ευελπιστούμε να λειτουργήσει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου με τον τίτλο Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να προτείνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους δημότες Αλεξανδρούπολης αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Εύρου, όσοι είναι πάνω από 18 χρονών με απεριόριστη ηλικία και έχοντας απολυτήριο λυκείου, να εκδηλώσουν μέχρι τις 30 Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού το ενδιαφέρον τους ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών αυτής της ειδικότητας. Για τη δημιουργία ενός τμήματος απαιτούνται τουλάχιστον 15 εγγραφές. Περιμένουμε περισσότερους νέους, περιμένουμε γενικώς είναι και εκπαίδευση ενηλίκων, δεν περιμένουμε μόνο τους 18άριδους και ένας 30άρης μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει πορεία, να βρει κάτι καινούριο, κάτι πολύ επίκαιρο με το οποίο να ασχοληθεί. Αποφασίσαμε, διότι και το Υπουργείο αναβαθμίζεται, η ΕΚ δίνουν πλέον απολυτήριο βαθμού 5 και ήδη έχουν συμπεριληφθεί τα ΙΕΚ και στο μηχανογραφικό για πρώτη φορά φέτος. Παράλληλα, η Διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα υποβάλουν αίτημα προκειμένου από την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2022, να λειτουργήσουν νέες ειδικότητες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του λιμανιού. Φωτιά τώρα σε ξερά χόρτα, κυρίες και κύριοι, κοντά στον οικισμό Μικρό Κρανοβούνι στην Κομοτηνή. Σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, οπότε και άμεσα επενέβη πυροσβεστική και έγινε η κατάσβεση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Thank you.
Λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Παρασκευής, η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής δέχθηκε κλήση για φωτιά σε ξερά χόρτα σε μικρή απόσταση από τον οικισμό του Μικρού Κρανοβουνίου του Δήμου Κομωτινής. Άμεση ήταν η παρέμβαση των πυροσβεστών, ενώ στο σημείο βρέθηκαν εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως και άνθρωποι της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Στο σύνολο επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και 8 πυροσβέστες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Χρόνος. Χάρη στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων αρχών, η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Στις 10:52 δεχτήκαμε μια κλίση για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Άμεσα μεταβήκαμε 2 οχήματα υδροφόρα σύν τα κλησιακά. Στο σύνολο ήμασταν 3 αυτοκίνητα με 8 άντρες. Άμεσα καταστήθηκε η φωτιά. Βρίσκεται σε αυτή τη φάση, όπως θα δείτε, στην κατάσταση αποκάθαρσης και περιθώρησης. Ήτανε ξερά χόρτα, ήταν. Διενεργείται προανάκριση του τμήματος πυροσβεστικής. Σημειώνεται επίσης ότι κοντά στο σημείο υπήρχαν και αρκετά σκουπίδια τη στιγμή που σχετική σήμανση απαγορεύει τη ρήψη τους. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο το αίτημα μειονοτικών συλλόγων της Θράκης να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικός ή τουρκική στην ονομασία τους. Η απορριπτική απόφαση του Αρίου Πάγου αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Άγκυρας. Ο Άριος Πάγος απέρριψε το αίτημα μειονοτικών συλλόγων της Θράκης να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικός τουρκική στην ονομασία τους, παρά τα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης και μετά τις απορριπτικές αποφάσεις των εφετείων. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Ολομέλεια του Αρίου Πάγου μετά από την προσφυγή τουρκικών φρονοσωματείων που αιτήθηκαν την εφαρμογή απόφασης του 2008 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως αναφέρει το πρώτο θέμα, η λεγόμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης πρωτοστάτησε στην προσφυγή προς το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης, που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άγκυρα και τουρκόφρονες της μειονότητας ζητούν επιτακτικά από την Αθήνα την εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΔ με την οποία επιχειρείται ουσιαστικά πλάγια αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αφού αναγνώριση του δικαιώματος δημιουργίας Ένωσης Τούρκων Πολιτών στη Δυτική Θράκη καταργεί στην πράξη τη θρησκευτική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας και την καθιστά εθνική μειονότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας. Αν και ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης του Αρίου Πάγου, θεωρείται βέβαιο πως η Ολομέλεια σταθμίσε όλα τα κριτήρια, έχοντας κατά νου πως ο αιτούμενος συλλογικός αυτοπροσδιορισμός που ζητούν οι τουρκόφρονες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Τουρκία στο πλαίσιο των γενικότερων μεθοδεύσεων που επιδιώκει στην περιοχή της Τράκης διαχρονικά η Άγκυρα. Η απορριπτική απόφαση του Αρίου Πάγου αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, που επιδιώκει την εργαλειοποίηση της μειονότητας θέτοντας μόνιμα θέμα εφαρμογής της απόφασης του ΕΔΑΔ από την Ελλάδα. Ανακοίνωση της παράνομης τουρκικής ένωσης Ξάνθης αναφέρει πως ο αγώνας για αναγνώριση των σωματείων της μειονότητας ως τουρκικά θα συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο έως τη δικαίωση. Ανακοινώνουμε στην κοινή γνώμη πως αυτόν τον αγώνα διεκδίκησης δικαιωμάτων που συνεχίζουμε επί δεκάδες χρόνια ως τουρκική ένωση Ξάνθης θα το συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και από τώρα και μετά. Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι μετά από την ανακοίνωση του αιτιολογικού του Αρίου Πάγου θα προβούμε στην απαραίτητη αξιολόγηση και θα καθορίσουμε το μετέπειτα δρόμο του αγώνα μας. Ως Τουρκική Ένωση Ξάνθης θα συνεχίσουμε τον αγώνα διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας μέχρι να επέλθει δικαιοσύνη, αναφέρει η ανακοίνωση της παράνομης ένωσης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της προγραμματικής συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία ξεκίνησε μόλις τώρα στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Θα πάμε να λάβουμε ζωντανή εικόνα και ήχο από εκεί. Σαν να μην κατάλαβε τίποτα από όλα όσα πέρασε ο ελληνικός λαός, συνεχίσει απρόσκοπτα την εφαρμογή ενός σκληρά αντιλαϊκού προγράμματος που βάλει ευθέως εναντίον της εργασίας, εναντίον της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, εναντίον της κοινωνίας. Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας ζήσαμε και ζούμε αυτό το πρόσωπο του Ιαννού, το διπλό πρόσωπο μιας κυβέρνησης που απέτυχε σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα που κλήθηκε να διαχειριστεί, σε όλα όσα είχαν να κάνουν με τον απλό άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο σχεδιασμός τους άλλωστε ήταν ένας σχεδιασμός που άλλαζε από εβδομάδα σε εβδομάδα, με τον έναν υπουργό να αναιρεί τον άλλον, την Επιτροπή των Ειδικών των Επιστημόνων να απαξιώνεται δυστυχώς τη συνείδηση των πολιτών, τα επιστημονικά δεδομένα να κόβονται
και να ράβονται κατά το δοκούν. Την επιτυχία της χώρας και του λαού μας στο πρώτο κύμα της πανδημίας, επιτυχία που βασίστηκε και στη στήριξη που ορθώς παρήχαμε στην πρώτη φάση απλόχερα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βάζοντας σε πρώτη μοίρα την ανθρώπινη ζωή, την επιτυχία της πρώτης φάσης τη διαδέχτηκε μια καταστροφική διαχείριση από έναν Πρωθυπουργό που, αντί να αξιοποιήσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης και των πολιτών, προκειμένου να προετοιμάσει τη χώρα για τη μάχη της πανδημίας που ήταν μπροστά, την αξιοποίησε για να εδραιώσει με δόλια μέσα τα πολιτικά του συμφέροντα. Και έτσι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από τον περασμένο Οκτώβρη-Νοέμβρη εκτοξεύθηκαν, δίνοντας δυστυχώς τη χώρα μια αρνητική, θλιβερή πρωτιά στη δεύτερη και τρίτη φάση της πανδημίας. Η επανάπαυση, η ανεμελιά, οι τσαμπούνες της Ικαρίας και οι ποδηλατάδες της Πάρνηθας, ενώ οι πολίτες τηρούσαν σκληρά και κατά γράμματα περιοριστικά μέτρα, οι παλινοδίες και τα ψέματα ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κύμα πληρώθηκαν με την απώλεια χιλιάδων συνανθρώπων μας. Τα νοσοκομεία μας κατέρευσαν, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ενισχύθηκε ούτε με έναν μόνιμο γιατρό. Και αν η χώρα απέφυγε τα χειρότερα, αυτό το οφείλει αποκλειστικά σε αυτούς τους ανθρώπους, στην ηρωική προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών, μόνιμων αλλά και συμβασιούχων, που έδωσαν την ψυχή τους για να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις δύσκολες. Η οικονομία εξακολουθεί να βουλιάζει μέσα στο ψέμα και τη δημιουργική λογιστική. Η Ελλάδα κατέγραψε τη χρονιά που μας πέρασε ρεκόρ ύφεσης και χιλιάδες εργαζόμενοι έμειναν επί ξύλου κρεμάμενοι την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθούσε να διασώσει τις ιδεολογικές της αιμονές και την ιδεολογική της καθαρότητα, στερώντας κρίσιμους κρατικούς πόρους από την οικονομία. Και τέλος, η συκοφάντηση της επιστήμης, τα πρωτόκολλα που έγιναν κουρέλι, οι υπουργοί που επέβαλαν τις αποφάσεις, η πρωτοφανής προσπάθεια συγκάλυψης για την εξασφάλιση της σιωπής, μη τυχόν και ανοίξουν στόματα που θα αποκαλύψουν τον κυβερνητικό ερασιτεχνισμό και την ανικανότητα των αρίστων. Και αν το ένα πρόσωπο της κυβέρνησης Ιαννού, όπως είπα, παρίστανε την απόλυτη επιτυχία, το success story, τον Πρωθυπουργό Μωυσή με την ευγενική χορηγία των καλοπληρωμένων με κρατικό χρήμα μέσων ενημέρωσης, το άλλο τους πρόσωπο, με απόλυτο κινησμό, υλοποιούσε ένα άλλο σχέδιο. Όχι σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά για τη μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Είναι ο πρωτοφανής αυταρχισμός, με το lockdown στη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, με τα διατάγματα της απαγόρευσης συναρθρήσεων, με την ομή βία στις νέες και στους νέους, στους γειτονιές. Είναι η αντίληψη για το κράτος τσιφλίκι, με την αναξιοκρατία, την πρωτοφανή αναξιοκρατία, με τις απευθείας αναθέσεις, με τα ρουσφέτια, με τον πλουτισμό ημετέρων και κολλητών και τις κρυφές συμβάσεις με πολυεθνικές εταιρείες. Είναι η αποκρουστική στάση απέναντι στον πολιτισμό, με την εγκατάλειψη του καλλιτεχνικού κόσμου, με την κακοποίηση των μνημείων μας, με την απόπειρα συγκάλυψης ενός φρικτού σκανδάλου παιδεραστίας που ανέδειξε όχι μόνο τις αποτρόπες πράξεις ενός εκλεκτού του Μαξίμου που μπήκε σε μια κέρια πολιτιστική θέση, αλλά ανέδειξε και ένα ολόκληρο σύστημα σύψης και παρακμής. Είναι επίσης το μίσος για τη νέα γενιά με τον αποκλεισμό 25 περίπου χιλιάδων νέων από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να γίνουν πελατεία των κολεγίων
με την κατάργηση του οκτάωρου, με την διαρκή στοχοποίηση των νέων ως δήθεν υπεύθυνων για την εξάπλωση της πανδημίας και πλέον με την ταπεινωτική απόπειρα εξαγοράς, απόπειρα εξαργύρωσης, λες και η στάση ευθύνης και αλληλεγγύης του εμβολιασμού που στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να στηρίζουμε, εξαργυρώνεται. Όχι. Η στάση ευθύνης είναι ζήτημα αξίας. Η αλληλεγγύη είναι αξία και δεν είναι όλες οι αξίες αγοράσιμες. Με συζήτηση θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο μέρος του δελτίου μας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως δια τηλεφώνου με τον Αντιπεριφερειάρχη του Νομού Εύρου, τον κύριο Πέτροβιτς. Καθώς οι τελευταίες πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εντείνουν όπως κάθε χρονιά τον κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιών, γεγονός το οποίο πρέπει να μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα έτσι προσεκτικοί ως συνήθως. Καλησπέρα σας, κύριε Πέτροβιτς. Καλησπέρα σας, κυρία Σταμπουλίδου. Όντως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτούς τους μήνες. Εξάλλου, το περσινό καλοκαίρι βιώσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εκτιμούμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει όλοι να είμαστε πολιτική προστασία. Το έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θυμόσαστε, ήταν τέλος Αυγούστου, όταν ξέσπασαν όλες αυτές οι πυρκαγιές και τις βιώσαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Άρα οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που ευνοούν σε συνδυασμό βέβαια και με την απροσεξία που μπορεί να υπάρχει από κάποιους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το διάστημα όλοι θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και κυρία Σταμπουλίδου, εφόσον αντιληφθούν έναν ύποπτο καπνό, αμέσως, ανεξαρτήτως που είναι αυτός ο καπνός, να ειδοποιούν την πυροσβεστική υπηρεσία ή το 100. Μάλιστα. Είναι πολύς ο καιρός που ακόμη φαίνεται ότι θα διαρκέσει όλος αυτός ο καύσωνας και πρέπει και φανταζόμαστε ότι και εσείς έχετε μπροστά σας από πλευράς πολιτικής προστασίας πολλή δουλειά να κάνετε. Αυτό είναι το ένα σκέλος που αφορά στον Εύρο και το επισημαίνουμε ουσιαστικά γιατί είδαμε και κατά τη διάρκεια του δελτίου μας και ένα θέμα το οποίο προερχόταν από τη Ροδόπη, από τη γειτονική Ροδόπη με μια έτσι πρόκληση πυρκαγιάς, ευτυχώς πολύ μικρής έντασης που απετράπει πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το οποίο πυροδοτεί όμως και την ανησυχία. Ενθυμούμενοι πάντοτε όλες τις περασμένες καταστάσεις, ιδιαιτέρως του περσινού καλοκαιριού. Να πάω, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή σας, και στο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τον Εύρο, είναι τα κουνούπια, είναι οι ψεκασμοί για την καταπολέμησή τους, οι οποίοι συνεχίζονται. Συνεχίζονται, κυρία Σταμπουλίδου, αλλά απλώς είχαμε, θα λέγαμε, ασταθείς καιρικές συνθήκες, δηλαδή πολλές βροχές σε αυτό το διάστημα, οι οποίες συνδυαζόταν με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπαραχθούν τα κουνούπια. Οι δράσεις γίνονται και από εδάφος και από αέρος. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να περιοριστεί αυτή η όχληση. Για μας το κυρίαρχο είναι η δημόσια υγεία. Εκεί στοχεύουμε, δηλαδή να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν πρέπει με κάθε τρόπο να γίνουν δράσεις, κυρίως βέβαια γύρω από τις κατοικημένες περιοχές. Όπως ξέρετε, έχουμε δράσεις και με δύο ελικόπτερα στον Εύρο, ένα στο βορρά και ένα στο νότο, που δεν υπήρχαν ποτέ τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα εφαρμόζουμε εμείς από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση. Και 11 επίγεια συνεργεία, τα οποία παρεμβαίνουν σε κάθε περιοχή. Θα πυκνώσουν, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα πυκνώσουν οι ψεκασμοί και από αέρος και από εδάφους. Πάντως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα balance, υπάρχει μια ισορροπία, αλλά σας είπα, εκεί που στοχεύουμε είναι μέσω των πουλερικών δικτών που έχουμε, σας είχα μιλήσει γι' αυτό σε μια προηγούμενη συνέντευξη, να γνωρίζουμε κυρίως πού εμφανίζεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Προς το παρόν, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, δεν έχουμε μολύνσεις
των δειγμάτων από ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι, κυρία Σταμπουλίδου. Πάντως οι δράσεις θα συνεχιστούν. Ναι, αυτό και φαίνεται και από το πρόγραμμα το οποίο είναι ανερτημένο έτσι κι αλλιώς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην ιστοσελίδα της και μπορούμε να δούμε ότι γίνονται ουσιαστικά καθημερινά και σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, όσο το δυνατόν γίνεται, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αναφέρομαι στους παράνομους αεροψεκασμούς. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε πια στη διάθεσή μας τον κύριο Πέτροβιτς. Θα επανέλθουμε όμως, κυρίες και κύριοι, εκ νέου με κάποια καινούργια συζήτηση, όπου θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία ξεκινήσαμε. Έχουμε μία δύσκολη επίσης, από ό,τι φαίνεται, από πλευράς θερμοκρασιών καλοκαιρινή περίοδο μπροστά μας και η ιδιαίτερη προσοχή την οποία επεσήμανε και ο κύριος Πέτροβιτς πρέπει πάντοτε να είναι στο μυαλό όλων μας καθημερινά. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά, από τις παραλίες της Αλεξανδρούπολης απουσιάζουν οι ναυαγοσώστες. Αυτό γιατί κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το Δήμο, αφού δεν κατατέθηκε ουδεμία προσφορά για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου. Μηδενικό ήταν το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε ο διαγωνισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής αλλά και του κολυμβητηρίου Φερών, συνολικού προϋπολογισμού 545.000 ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα Γνώμη. Όπως δημοσιεύει, ο διαγωνισμός έληξε στις 30 Ιουνίου και όπως προέκυψε, δεν κατατέθηκε ουδεμία προσφορά. Έτσι, ο Δήμος, μετά από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής, θα προχωρήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπήγοντος του θέματος και της μεγάλης χρονικής πίεσης, αφού πλέον βρισκόμαστε στις αρχές Ιουλίου. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η υπηρεσία του Δήμου θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα και θα αποστείλει έγγραφο στην Πανελλήνια Ένωση Ναυαγοσωστών για να υποδείξουν σχολές που υπάρχει ενδιαφέρον να αναλάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το σκεπτικό της απόφασης επισημαίνονται τα εξής. Επειδή δεν έχει βρεθεί ανάδοχος, η διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έληξε την Τετάρτη. Επειδή δεν υπάρχει σύμβαση που ξεκίνησε η περίοδος της ναυαγοσωστικής κάλυψης, επειδή η πόλη μας είναι τουριστική με μεγάλο μήκος ακτών και μεγάλο αριθμό επισκεπτών και τουριστών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ναυαγοσωστικής κάλυψης για την προστασία και την ασφάλεια των λουόμενων. Ζητάμε να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή στη λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση λόγω κατεπήγοντος των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών παραλίων έτους 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διεθνής αγώνας Φρέντσι Πρεγκάτα 2021 στο Φανάρι. Αθλητές από το εξωτερικό και τη χώρα μας έλαβαν μέρος στη διοργάνωση με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Κομωτινής Κίμων Αλεχούδη να δηλώνει πως στόχος είναι η διοργάνωση να γίνει θεσμός. Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομωτινής και η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Κομωτινής, μαζί με τους Δήμους Καβάλας και Θάσου, συνέβαλαν στην υλοποίηση των αγώνων ιστιοπλοείας Φρέντσι Πρεγκάτα 2021, που συνδιοργάνωσαν οι όμιλοι θαλάσσιων αθλημάτων Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Σε αυτή την αθλητική συνάντηση με αφετηρία την Καβάλα έλαβαν μέρος 20 ιστιοπλοϊκά σκάφη από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ιταλία, ενώ ο αγώνας είναι ενταγμένος στο επίσημο καλεντάρι της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Έχουμε υποδεχτεί και τα πρώτα είδη σκάφη που βλέπετε πίσω μας έχουν έρθει, έχουν αλλάξει στο λιμένα. Θέλουμε μια διοργάνωση όπως όλες που θέλει η διοίκηση να το κάνει θεσμό. Όραμα μας είναι κάθε χρονιά και καλύτερα να γίνεται μεγαλύτερες συμμετοχές και από άλλες χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε Βουλγαρία, Ρουμανία, ένα σκάφος από Ιταλία και τα υπόλοιπα είναι εντός Ελλάδας. Θέλουμε να γίνει θεσμός. Οποιαδήποτε διοργάνωση και αν θέλουμε να διοργανώσουμε σαν Δήμος, το πρώτο μας μέλημα είναι να γίνει θεσμός για να μπορούμε κάθε φορά να επενδύουμε πάνω σε αυτό. Και η περιοχή επενδύει, οι επιχειρηματίες επενδύουν, οπότε και ο Δήμος θέλει να επενδύσει πάνω σε δράσεις αθλητικές. Τώρα μας αφήνουν και τα υγειονομικά πρωτότυπα να είναι πιο χαλαρά, οπότε ελπίζουμε και σαν ΔΚΠΑΚ να κάνουν περισσότερες δράσεις και ίσως και καμία συναυλία. Σαν Αντιδημαρχία Τουρισμού είναι μια καλή αρχή να διαφημίσουμε τον τόπο μας και η καλύτερη, ας το πούμε, προωθητές του τόπου μας είναι οι ίδιοι που ασχολούνται και θα πάρουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση.
Την Τετάρτη 30 Ιουνίου έγινε η εκκίνηση του αγώνα μεταξύ Καβάλας και Φαναρίου που φέρει την υπονυμία Δημόκριτος 1 και Δημόκριτος 2. Την 1η Ιουλίου διεξήχθησαν δύο παράκτιοι αγώνες στο Φανάρι με την επωνυμία Φανάρι Cup 1 και Φανάρι Cup 2. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με την απονομή επάθλων στο λιμένα Φαναρίου. Την Παρασκευή 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση του αγώνα μεταξύ Φαναρίου και λιμένα Θάσου και στο νησί τελέστηκε η λήξη των αγώνων. Στο μέτωπο του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, 771 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται πανελλαδικά το τελευταίο 24ωρο, 186 διασωληνωμένοι ασθενείς, ενώ 10 επιπλέον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μονοψήφιος αριθμός κρούσματων καταγράφηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μόλις 6 νέα κρούσματα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 771, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 424.165, εκ των οποίων 51,2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 97 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 787 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 10, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.722 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 186. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. Το 84,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.689 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 33. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 38 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφονται 6 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Πιο συγκεκριμένα 2 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 3 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και 1 κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.